Γεια yes, σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω το iPhone 11 Pro μετά από 3 μήνες χρήσης. Βλέπετε πόσο γρήγορα ξεκλείδωσε. Αυτό οφείλεται στο iOS 13. Δεν έχουν βάλει τίποτα καινούργιο εδώ πάνω. Ε, αρχικά είναι εξαπύρινο. 3 GB RAM. Έχει το side button. SIM slot εδώ πέρα. Cellular band εδώ. Εδώ και εδώ κάτω βλέπουμε και το μικρόφωνο και ip IP68 το κινητό Volume Buttons Volume Rocker όπως το λένε οι Αμερικάνοι και τώρα πάμε στην κάμερα είναι η Main Ultra Wide Telephoto 23 26, 13 και 52 μιλιμίτερ mm. Έχουμε το quad tone ε, flash, με συγχωρείτε, και το μικρόφωνο. Μια έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η Apple με το μικρόφωνο είναι το έχουν βάλει δίπλα στι κάμερες, έτσι ώστε όταν τραβάς βίντεο, θα σου πω ένα παράδειγμα, πείτε ότι το, φλα, το, το μικρόφωνο είναι εδώ πέρα. Πας να βγάλεις βίντεο και έχεις το δάχτυλό σου εδώ. Αποτέλεσμα αυτονού είναι να... Βγάζει βίντεο, να έχει εικόνα, αλλά να μην έχει ήχο γιατί έχει μπλοκάρει το μικρόφωνο. Και αυτό θα το δει μετά. Δηλαδή, έχει ήδη τραβήξει το βίντεο και το ξαναβλέπει και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει ήχο. Ενώ εδώ πέρα, όταν τραβά ένα βίντεο, δεν μπορώ να καλύψω το μικρόφωνο γιατί θα κρύβω και τι κάμερε και θα το δω αυτό και θα πάρω το χέρι μου. Πολύ ωραία κίνηση. Και μια άλλη λειτουργία που έχουν βάλει στο 11 προ, είναι όταν κάνω zoom σε ένα αντικείμενο αυτό που γίνεται είναι να ανεβάζει την ένταση αυτού του αντικειμένου, να ανεβάζει τον ήχο του και να μειώνει, όλα τα άλλα. Δηλαδή δίνει, δίνει προσοχή σε αυτό το αντικείμενο. Και κάνει, πώς κάνει zoom με την εικόνα, κάνει zoom και με τον ήχο. Έτσι και έτσι το. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία μάτ επιφάνεια. Γκλώσσι εδώ πέρα, μάτ εδώ πέρα. Το μήλα το έχουν πάει λίγο πιο κάτω, εγώ πιστεύω το έχουν, το έχουν κάνει αυτό διότι θα βάλουν στο μέλλον αντίστροφη ασήμαντη φόρτιση έτσι ώστε όταν θες να φορτίσεις ας πούμε τα AirPods και τα βάζεις εδώ να ξέρεις πού να τα βάλεις ακριβώς ώστε να φορτίζουν γιατί προηγουμένως ήταν εδώ το μήλο και οι χρήστες θα μπερδευόντουσαν να βάζανε ε, τα AirPods θα μπερδευόντουσαν για το πού να τα βάλουν και το ίδιο ισχύει για την κανονική φόρτιση οι χρήστε μπερδεύονται που να βάλουν το κινητό του, ενώ τώρα ξέρουν ακριβώ που να βάλουν το κινητό για να φορτίσει. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία οθόνη, αν και δεν το βλέπετε ε, στην κάμερα. Έχουμε. Θα σα δείξω μερικά stats για την μπαταρία, βλέπετε εδώ. Το αγαπημένο μου πράγμα σε αυτό το κινητό είναι η μπαταρία, τρομερή μπαταρία. Και τώρα θα σα δείξω ένα τεστ που έγινε με το 11A Pro Max και του Note 10 Plus την μπαταρία. Βλέπετε το 24% ενώ το άλλο είναι 0. Με βγάζει περίπου 8 ώρες με 9 χρήση του κίνητο καθημερινά. Είδατε και τα specs του 11 Pro και Pro Max. Πιστεύω η μπαταρία είναι καλύτερη για την κάμερα. Είναι τρομερό αυτό που κάνανε. Ναι, μεν το κάνανε λίγο πιο χοντρό το 11 Pro, σε σχέση με τα προηγούμενα αλλά έχουν κάνει δύο φορές καλύτερη την μπαταρία λοιπόν πάμε στην κάμερα έχουμε την την 1x την 2x και την 0,5 τα εξήγησα προηγουμένως, μισό λεπτό να σας δείξω και μερικές φωτογραφίες που έχω βγάλει δεν ξέρω αν φαίνονται τόσο καλά αυτές είναι κάθετες μισό λεπτό να σας δείξω εδώ πέρα μερικές φωτογραφίες ξέρω δεν φαίνεται τόσο καλά γιατί είναι μέσω άλλης κάμερας αλλά πιστέψτε με είναι τρομερά θα βάλω προς το τέλος κάποιες φωτογραφίες βλέπετε εδώ και τη βροχή Όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στο 10 Pro βλέπετε εδώ τα αστέρια ή όσο φαίνονται τέλος πάντων πολύ ωραία μια βραδινή φωτογραφία πάρα πολύ ωραία Βλέπετε εδώ την υφή του λουλουδιού. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Για όσους θέλουν να το αγοράσουν, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Για ό,τι δεν κάλυψα στο κινητό, γράψτε το στα comments. Να το πω ε, την επόμενη φορά, στο επόμενο review. Θα ανεβάσω νωρίτερο και βίντεο τι εφαρμογή χρησιμοποιώ στο κινητό σε καθημερινέ βάσει. Και αυτά ήταν το σημερινό επεισόδιο. Σα ευχαριστώ που με μέχρι το τέλο του βίντεο. Γεια σας.